Γεια σας και καλώς ήρθατε στο όμορφο στο χωριό, στη Γεννητή. Bu akşam burada burada toplanma sebebimiz tüm Gencerli ve Ova halkının hayrı için güzel bir adım. Artık belediyemizde kurulu olan verimsiz sistemin değiştirme vakti gelmiştir. Hedefimiz sadece yol yaptırmak değildir. Hedefimiz daha iyi bir hizmet ve daha iyi bir belediye oluşturmak olacaktır. Ve sizlerin desteğinizle her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Ve Allah'ın izniyle başaracağız. Topiros Belediyesi hepimizin belediyesi. Ve hep beraber el ele o yolda inşallah ilerleyeceğiz. Unutmayalım ki birlik demek güçlük demektir. Ve hep beraber bu gücü oluşturacağız. Şimdi izninizle Topiros Belediye Başkanı adayı Sayın Tomas Mikoğlu'yu kürsüye davet etmek istiyorum. Kalos to vima, ton avrianomas to dimarcho, to kirio Toma Mikoğlu. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την επιφύλαξη που κάνατε στο σχεδιασμό μου και σε μένα. Ευχαριστώ τα μικρά τα παιδάκια να τα χαίρονται οι γονείς του. Ο λαός της Γεννητής σήμερα μίλησε. Μίλησε για τη δημοτική αλλαγή. Είμαστε ένα κόμμα, το κόμμα του Δήμου του Πύρου και κανένα άλλο κόμμα. Συνδημότησες, συνδημότες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή σας παρουσία, μικρούς και μεγάλους. Από το χωριό σας σήμερα ξεκινάει η μεγάλη ανατροπή. Η μεγάλη αλλαγή στο Δήμο του Πύρου, η μεγάλη νίκη. Μπαίνουμε, εγώ και οι συνεργάτες μου, σε αυτόν τον αγώνα με διάθεση να προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Γιατί τον αγαπάμε, γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ, όπως όλοι μας, εδώ μεγαλώσαμε. Ο αγώνας αυτός θα είναι μια αναμέτρηση που είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε και με τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση και θα το κερδίσουμε. Φίλες και φίλοι, καλούμαστε λοιπόν ως δημότες να αναλάβουμε την ευθύνη τόσο με τη συμμετοχή μας όσο και με τις επιλογές μας στις εκλογές της 18 Μαΐου. Ο Δήμος μας έχει πολλά πλεονεκτήματα που θα τους ζήλευαν πολλοί άλλοι δήμοι στη χώρα μας. Τι έφτιαξε όλα αυτά τα χρόνια και δεν πήγε ο Δήμος μας μπροστά.
Φίλες και φίλοι, το μεγάλο ερώτημα αυτό των εκλογών είναι τους σε ποιους θα εμπιστευτούμε το τιμόνι του Δήμου μας. Στο κάλεσμα που απευθύνουμε σήμερα δεσμευόμαστε να πυρητήσουμε όλους τους συνδημότες μας με σημαία μας την ισονομία και ισοπολιτεία, με ήθος, συνέπεια, εντυπότητα και διαφάνεια. Σήμερα φίλοι δίνουμε λόγο τιμής, γιατί όλοι μαζί μπορούμε, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, να συνυπάρξουμε και να ζήσουμε αγαπημένοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εμείς φίλες και φίλοι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για την κοινωνία. Αλλά είμαστε έτοιμοι και να καταργήσουμε και να ανατρέψουμε όλα τα κακό κείμενα της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου. Αφού λοιπόν εγώ, οι συνεργάτες μου και ο συνδυασμός μου καταγράψαμε τα προβλήματα του κάθε οικισμού ξεχωριστά και όλου του Δήμου συνολικά, τα ιεραρχήσαμε και καταλήξαμε ότι τις άμεσες προτεραιότητες μας είναι αυτά που θα αναφερωθείς αμέσως, για τα οποία ως αυριανή Δημοτική Αρχή είμαστε υποχρεωμένοι να απέμβουμε άμεσα. Βελτιώνουμε τη δημοτική και αγροτική οδοποία. Όχι πια λάσπες στους δρόμους, στις πλατείες, στις παιδικές χαρές. Δεν είναι αυτό χάλι παιδική χαρά 16 χρόνια να μην πει ένα λιθαράκι. Δεν είναι αυτό χάλι το υδρακουγείο τελευταία μέρα των εκλογών να φέρουν αμοχάλικο για να σας δουλέψουν και να σας κοροϊδεύουνε. Θα σας θυμηθούν πάλι την άλλη την πενταετία. Αυτή είναι όλη η ιστορία, κυρίες και κύριοι. Αναβαθμίσουμε τα αγροτικά ιατρία και την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την υγεία και την πρόνοια. Δημιουργούμε κοινωνικό παντοπολείο, δημιουργούμε κοινωνικό ιατρείο, δημιουργούμε κοινωνικό φαρμακείο για τους άπορους συνδημότες μας. Αντικαθιστούμε τα δίκτυα ίδρυυσης και κατασκευάζουμε σύγχρονους υδατόπυργους. Ιδρύουμε επιτέλους τη δημοτική επιχείρηση και ίδρυυσης αποχέτευσης. Ήρθε η ώρα να γίνει! Επεκτείνουμε το σχέδιο πόλεως των οικισμών του Δήμου. Στηρίζουμε το αγροτικό και κτηνοτροφικό εισόδημα με τη σύσταση και λειτουργία γεωργικής ανάπτυξης, με πρόσληψη γεωπόνων. Προωθούμε προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών, έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών. Νέες καλλιέργειες, όχι μόνο καλαμπόκια, για βιολογικές καλλιέργειες, για καλλιέργειες παραγωγής βιοκαυσίμων. Στηρίζουμε το εισόδημα με την πρόθεση του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού και εν γέννη του εναλλακτικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης του ΔΕΛΤΑ των τεμών του Νέστου και των ορεινών οικισμών του Δήμου. Αναπλάθουμε τις παραλίες μας με έργα υποδομής που θα εξυπηρετούν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες για να έχουν και αυτά πρόσβαση στη θάλασσα. Στηρίζουμε και ενισχύουμε τους πολιτιστικούς μορφωτικούς συλλόγους επί της ουσίας. Στηρίζουμε τους αθλητικούς συλλόγους και ιδρύουμε ακαδημίες αγροπηδιών, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πάλης και στίβου. Οι περισσότεροι ξέρουν την αγάπη μου και την ευαισθησία που έχω στον αθλητισμό. Θα γίνουν ιατρικές δωρεάν εξετάσεις για όλους τους αθλουμένους, τους συλλόγους του Δήμου, όλους ανεξαιρέτως. Αξιοποιούμε όλα τα προγράμματα για την τρίτη ηλικία. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι είναι από τα πιο ωφέλιμα και χρήσιμα προγράμματα και θα αγωνιστούμε προκειμένου να το στηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό και να το διατηρήσουμε, δημιουργώντας ακόμη και κέντρα δημοτικής κοινωνικής προσφοράς από άξιους συνδημότες μας. Για τους νέους μας, που σε αυτούς βασίζουμε τις ελπίδες μας, αυτά τα νέα παιδιά, τα αυριανά παιδιά, την αυριανή νεολαία μας. Καθιερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Καταγράφουμε άμεσα όλες τις ανάγκες στα σχολεία, στα τεμένη, στα τζαμιά, σε νεκροταφεία και ναούς. Ιεραρχούμε τα προβλήματα
και προχωρούμε σύντομα σε αποκαταστάσεις, συντηρήσεις και καθαρισμούς και περιφράξεις. Η καθαριότητα του Δήμου είναι επιβλημμένη και σε ένα πράγμα θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε όλους σας. Για μένα και τους συνεργάτες μου αποτελεί ύψιστη αρχή και απαράβατη δέσμευση η διαφάνεια της διοίκησης του Δήμου σε όλα τα επίπεδα. Θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα πεπραγμένα του Δήμου σε όλους τους δημότες ανεξαρτήτως. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα χρόνια βιώσαμε ένα αποκλεισμό της αντιπολίτευσης στα όρια του φασισμού. Αυτές οι συμπεριφορές ανήκουν στο παρελθόν. Είμαστε η μόνη αντιπολίτευση που κάναμε αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό εξέπεσε από το αξίωμά του ο τέος δήμαρχος. Συνδημότες και συνδημότες, αγαπητοί φίλες και φίλοι, τις τελευταίες μέρες υποψήφοι του συνδυασμού μας που προέρχονται από τη μειονότητα δέχονται πιέσεις και εκβιασμούς από υπαλλήλους του Δήμου και αναρωτιέμαστε ποιας παράταξης προεκλογικά συμβαίνοντα εξυπηρετούν. Κυρία Καρελευθέρη, εσείς συμφωνείτε με αυτές τις επέσχυντες τακτικές? Με ποιο δικαίωμα αλήθεια χρησιμοποιούν κάποιοι τους μηχανισμούς εξουσίας του Δήμου προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα εκλογικά τους συμφέροντα? Σε ποια εποχή ζούμε? Επιτέλους, πάντως ο λαός του Δήμου του Πύρου πολύ σύντομα θα δώσει την απάντησή του. Ο Δήμος του Πύρου δεν είναι τσεφλίκι κανενός, είναι όλων των δημοτών, όλων του Δήμου. Αυτά που ήξερα κάποιοι να τα ξεχάσουν επιτέλους. Μακριά από μας τέτοιες συμπεριφορές. Για μας η εξυπηρέτηση του Δημότη είναι χρέος μας και όχι ρουσφέτη. Αλήθεια, δεν θέλω να αναφερθώ στα οικονομικά του Δήμου, τα οποία είναι τραγικά. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο πράγματα, μια που μου δώσανε τη μεγάλη χαρά αυτά τα παιδάκια και αφορούν αυτά τα παιδάκια. Αλήθεια, πού πηγαίνουν 28.000 ευρώ έσοδα από ετήσια νίκια, από τα χωράφια που νοικιάζουν τα σχολεία και επιπλέον υποχορηγήσεις από το κράτος και δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το πετρέλαιο ούτε ένα τζάμι σπασμένο από ένα σχολείο? Είναι ανίκανοι! Συνδημότες και συνδημότες, φίλες και φίλοι, πού ήταν η κυρία Καραλευθέρη την τελευταία δεκαετία και ξαφνικά εμφανίστηκε στο προσκήνιο ότι θα μας λύσει όλα τα προβλήματα στο Δήμο μας? Με ποιο τρόπο συνέλαβε στην υπηρεσία των προβλημάτων του Δήμου ως τώρα? Με την παρούσα κάθοδό της στις εκλογές απέδειξε περίτρανα ότι το μοναδικό της κίνητρο είναι τα προσωπικά και οικογενειακά της συμφέροντα. Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο από τη συγκάλυψη, τη συγκάλυψή του σε αργία του τέος δημάρχου Στέλιου Χατζηβαγγέλου. Ενώ εμείς δώσαμε και δίνουμε σκληρές μάχες στην αντιπολίτευση, η κυρία Καραλευθέρη, η οποία ήταν απούσα τόσα χρόνια, συγκαλύπτει τον απερχόμενο δήμαρχο. Γι' αυτό και τη στηρίζει στον προεκλογικό της αγώνα. Αφού εμείς τον απομακρύναμε από την πόρτα, η κυρία Καραλευθέρη θέλει να το βάλει από το παράθυρο για να ελέγχει πάλι το Δήμο. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Θέλετε τα ίδια πράγματα 16 χρόνια? Τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Τι μπορούν να ελπίζουν οι δημότες από ένα συνδυασμό συγκάλυψης? Τι μπορούν να περιμένουν οι δημότες από το σημερινό δημαρχεύοντα, ο οποίος έδωσε τη χαριστική βολή στο Δήμο μας? Εντολή δικιά του ήταν να έρθουν τα αμοχάλικο εδώ σήμερα για να σας βολώ στα μάτια. Κύριε, με ένα φορτηγό αμοχάλικο γελάει την κοινωνία της Κεντητής. Έλεος, κύριοι, έλεος! Γι' αυτό λοιπόν στηρίξτε τη δημοτική αλλαγή. Ψηφίστε το όραμα και την ελπίδα που εμείς είμαστε το αύριο.
ψηφίστε το σχεδιασμό της συγκυκάλυψης και της οπισθοδρόμησης. Δώστε με την ψήφο σας όθηση στον τόπο μας να πάει μπροστά. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί, ενωμένοι και δυνατοί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, με όραμα για δημιουργία και αλλαγή στον τόπο μας, με επιθυνότητα, συνέπεια, ήθος και διαφάνεια. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την νίκη που θα φέρει η δημοτική αλλαγή στον τόπο μας. Είμαστε έτοιμοι να διοικήσουμε, πιστέψτε μας. Ψηφίστε μας, γιατί το αξίζετε εσείς πρώτα και μετά εμείς. Εμπιστευτείτε μας, η νίκη είναι δική μας, πιστέψτε στο. Ήθελα να αναφέρω επίσης ότι όποιο αίτημα ή πρόβλημα ή παράπονο των δημοτών φτάνει στο Δήμο, ο Δημότης θα παίρνει την απάντησή του εντός 28 ώρων από την ανάληψη της νέας διοίκησης που θα έχουμε. Δεν θα χρονίζουμε ή δεν θα αγνοούνται τα προβλήματα και τα ζητήματα όπως γίνονται μέχρι σήμερα. Ο Δήμος θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την σημερινή σας παρουσία. Ευχαριστώ τα μικρά τα παιδάκια. Ευχαριστώ όλους σας. Δώστε μας δύναμη, κουράγιο, ως τις 18 Μαΐου. Δώστε μας δύναμη με την ψήφου σας να αλλάξουμε τα πράγματα στο Δήμο. Όχι άλλος χαμένος χρόνος. Βοηθήστε μας να σας βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που ήσταν εδώ μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι στα παιδάκια αυτά, να τα χαίρονται οι γονείς τους. Καλή επιτυχία, παιδάκια. Ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνοντας, ήθελα να σας παρουσιάσω τους αυριανούς συνεργάτες μου με την ανάληψη της Δημοτικής Αργής στις 18 Μαΐου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ένα νέο άνθρωπο, επιστήμονα, αλλά και την οικογένειά του, που με την πρώτη μου πρόταση που έκανα δεχθήκανε να συνδράμουν και αυτοί στον αγώνα μας για την αλλαγή στο Δήμο του Πύρου. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιοξάλογλου Ιμπραχήμ, ένα νέο επιστήμονα, ο οποίος έχει όρεξη, πολύ όρεξη για δουλειά. Θέλει να βοηθήσει τον τόπο σας. Θέλει να βοηθήσει το έργο μας στο Δήμο. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που ήρθε μαζί μου να αγωνιστεί για την αλλαγή του τόπου μας, για την αλλαγή των προβλημάτων του τόπου μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Ιμπραήμ. Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Χασάν, τον Ουρί Χασάν, τον Ουρίογλου Χασάν, ο οποίος και την προηγούμενη τετραετία έδωσε αγώνα μαζί μας. Ένα παιδί με ήθος, το οποίο από την πρώτη στιγμή μου είπε: «Κύριε Θωμά, από όποιο με τηρίζει θέλεις μπορώ να αγωνιστώ, ακόμη και απ' έξω από το συνδυασμό». Αυτό τον τιμά ιδιαιτέρως, διότι έχει ήθος. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και αυτόν που με τον αγώνα του πρώτη τετραετία που έκανε απ' έξω με στήριξε τον συνδυασμό μας και θα στηρίξει πάλι αύριο για τη μεγάλη αλλαγή. Τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χασάν, να είσαι καλά. Όλοι μαζί λοιπόν, σηκώστε τα χέρια, δώστε τη νίκη στο συνδυασμό μας, γιατί ταξίζουμε. Κάνουμε αγώνα όλη την τετραετία. Δώστε μας τη δύναμη να σας δώσουμε το χαμόγελο στο Δήμο μας. Πιστέψτε μας, την άλλη πενταετία θα μας ξαναδείτε, θα μας πείτε πού ήσασταν όλη την πενταετία. Ό,τι υποσχόμαστε θα το κάνουμε.
από τα βάθη της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά.